Τώρα πραγματικά μετά τις εξαιρετικά αγωγητευτικές συγγύσεις των δύο προηγουμένων ομιλητών, εγώ θα σας προσγειώσω σε ένα θέμα για το οποίο πολλά έχουν γραφτεί και λεχθεί τον τελευταίο μήνα, για τη θεωρία των δύο άκρων. Η σημερινή μου εδώ παρέμβαση βασίζεται σε αυτή την πρόσφατη αρθρογραφία, αλλά για να αναδείξει κυρίως ότι η θεωρία των δύο άκρων είναι στρατηγική μακράς διαρκείας για τη Νέα Δημοκρατία και ισχυρό όπλο για την κατασκευή του νέου φόβου. Του φόβου που είναι ο μόνος ικανός για να ανακόψει την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ για την εξουσία. Η αντιμετώπιση της θεωρώ ότι απαιτεί συνολικό πολιτικό σχέδιο. Να δούμε αν το έχουμε. Είναι γεγονός ότι η δολοφονία του Παύλου Φίσα απελευθέρωσε πολλές φωνές εντός της αριστεράς, η οποία θεώρησε ότι η παραδοχή από μεριάς κυβέρνησης ότι η Χρυσή Αυγή είναι ναζιστική συμμορία δηλοφόνων και οι διώξεις που ακολούθησαν ακύρωσαν εν της πράγμαση τη θεωρία των δύο άκρων. Ποιος όφρον πολίτης λοιπόν μετά από αυτές τις αποκαλύψεις μπορούσε να ταυτίζει τη Χρυσή Αυγή που ρητά αναφερόταν ως το ένα άκρο όλη αυτόν τον καιρό με το ΣΥΡΙΖΑ που υπόρρητα υποδεικνυόταν. Εξού και η γνωστή φράση του ΣΥΡΙΖΑ που εκτιμά ότι με τη δολοφονία του Παύλου Φίσα κατέρευσε με πάταγο η ανιστόρητη θεωρία των δύο άκρων. Αναφέρεται προφανώς στην κοινή λογική, μόνο που η κοινή λογική ποτέ δεν ήταν σύμμαχος της αριστεράς. Ισχύει αυτό πράγματι? Την επομένη της δολοφονίας εντός της Βουλής, ο Χρήσανθος Λαζαρίδης την υποστήριξε με το πιο σαφή τρόπο, γυρίζοντας προς τα έδρανα του ΣΥΡΙΖΑ και δείχνοντάς μας με το δάχτυλο, είπε: «Η ρητορία της βίας που εσείς παράγετε οπλίζει το χέρι των μελλοντικών δολοφόνων». Ο Σαμαράς στη Νέα Υόρκη προχώρησε ένα βήμα παραπέρα. Συμπεριέλαβε για πρώτη φορά στο αριστερό ύποπτο άκρο το κουκουέ. Δεν το κατανόμωσε, το φωτογράφησε. Όταν είπε ότι άκρο είναι οι επιθυμούντες στην έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρώ. Νομίζω ότι εδώ έχει κάτι μας διέφυγε, κάτι σημαντικό. Ως γνωστόν, ο Σαμαράς μιλούσε σε αμερικάνικο ακροατήριο. Επομένως, στην αμερικάνικη κοινωνία, αλλά και στα ευρωπαϊκά, για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, τα κομμουνιστικά κόμματα εξισώνονται με τα φασιστικά. Επομένως, είχε ένα δεδομένο ακροατήριο που θεωρεί ότι προφανώς οι κομμουνιστές είναι το ένα άκρο που απειλεί την δημοκρατία και οι φασίστες το άλλο. Το γεγονός όμως ότι ο Σαμαράς δεν κατανομάζει με σαφήνεια το κουκουέ ως άκρο, αλλά την πολιτική του άποψη για έξοδο από την Ευρώπη και την ΕΕ, είναι διπλά ωφέλιμο πολιτικά. Πρώτον, γιατί αυτή την άποψη την έχουν κι άλλοι εκτός κουκουέ, Plan B, Ανταρσία και κυρίως μέλη και οπαδοί του ΣΥΡΙΖΑ, άρα πάλι ο ΣΥΡΙΖΑ τοποθετείται στο κάδρο των άκρων. Και δεύτερον, διότι η άποψη αυτή δίνει στην ευρωπαϊκή δεξιά ένα εξαιρετικά χρήσιμο πολιτικό όπλο για τις επόμενες ευρωεκλογές, για ξεκάθαρους διχασμούς και τσουβαλιάσματα συμψηφισμούς, δηλαδή από τη μια υπερασπιστές της Ευρώπης και από την άλλη ευρωσκεπτικιστές, όπου φασίστες, αριστεροί και κομμουνιστές ταυτίζονται, όπου δηλαδή τα δύο άκρα πάλι απεργάζονται αυτή τη φορά την καταστροφή της δημοκρατικής Ευρώπης. Θεωρώ λοιπόν ότι η θεωρία των δύο άκρων, όσο και αν είναι ανιστόρητη ή δεν ξέρω ακριβώς τι είναι, γελία και ακαδημαϊκά, όπως μπορούμε να αποδεικνύουμε σε πολλά ακαδημαϊκά ακροατήρια και πολιτικά ακροατήρια,
είναι στρατηγική μακράς διάρκειας της Νέας Δημοκρατίας και ισχυρό πολιτικό όπλο κατά του ΣΥΡΙΖΑ. Ένα όπλο του οποίου ισχύς εδράζεται στην παραχάραξη της ιστορίας, τον αναθεωρητισμό της ιστορίας, πώς το λέτε εσείς ιστορικοί, και στο διευρυμένο κοινωνικό ακροατήριο που αποδέχεται αυτήν την παραχάραξη ή τον αναθεωρητισμό. Με αυτή την οπτική, η θεωρία των δύο άκρων δεν κατέρευσε με πάταγο με την αποκάλυψη του ρόλου της Χρυσής Αυγής. Υπέστη αναμφίβολα σημαντικό πλήγμα, αλλά δεν εγκαταλείπεται, γιατί ο ρόλος της είναι καθαρά πολιτικός. Στόχος είναι, πιστεύω, η καλλιέργεια του υπέρτατου φόβου, δηλαδή του εμφυλιοπολεμικού κινδύνου, σε περίπτωση ανώπη του ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία. Αυτόν τον στόχο υπηρετεί η θεωρία των δύο άκρων και αυτόν οφείλουμε να αποκαλύψουμε. Γι' αυτό απαιτείται σαφής περιγραφή και αποκάλυψή του, συγκρότηση ενιαίου πολιτικού σχεδίου εναντίον του, χωρίς να χανόμαστε στη μετάφραση ή, για να το πω καλύτερα, χωρίς να μπερδευόμαστε από τις μεταμφιέσεις από τις οποίες ενδύεται, με τις οποίες ενδύεται η θεωρία των δύο άκρων. Για τη συζήτηση θα σταθώ στα εξής σημεία. Ένα, η θεωρία των δύο άκρων και οι μεταμφιές της αποτελούν ενιαίο σύνολο. Δύο, η παραχάραξη της ιστορίας του 20ου αιώνα και η αποδοχή της από διευρυμένο κοινωνικό ακροατήριο δημιουργεί το έδαφος για την ανάπτυξή της και καθόλου για την καταδίκη και υποστολή της. Τρία, η Νέα Δημοκρατία έχει πολλαπλά πολιτικά ωφέλη από τη θεωρία των δύο άκρων και κυρίως την κατασκευή του νέου φόβου. Τέταρτο, η συγκρότηση πολιτικού σχεδίου για την αντιμετώπιση της Χρυσής Αυγής, για την ανάπτυξη και υπεράσπιση των κοινωνικών συγκρούσεων, είναι το αντίπαλο δέος της θεωρίας των δύο άκρων. Η θεωρία των δύο άκρων συνοψίζεται στην εξής ενιαία πολιτική σύλληψη. Υπάρχουν δύο άκρα που παράγουν βία, ανομία και εμφυλιοπολεμικό κλίμα, τα οποία αποσταθεροποιούν το πολίτευμα και βάλουν ευθέως κατά της δημοκρατίας. Γι' αυτό συγκροτείται σε ενιαίο σύνολο με το καταδικάζομεν τη βία από όπου και αν προέρχεται, την έννοια του συνταγματικού τόξου και την υπεράσπιση του νόμου και της τάξης έναντι της ανομίας. Σχηματικά το επικοινωνιακό μοντέλο είναι το εξής. Το ένα άκρο είναι η Χρυσή Αυγή. Τι να κάνουμε, δυστυχώς απεδείχθη. Το άλλο, μήπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Τα δύο άκρα μάχονται εναντίον του νόμου και της τάξης. Παράγουν ανομία και βία και εν τέλει υπονομεύουν το Σύνταγμα. Η μεν Χρυσή Αυγή ως τρομοκρατική ή συμμορία είναι εκτός συνταγματικού τόξου. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εντός. Είναι, λέει μεγάθυμα ο Βενιζέλος, εμπνευστής του συνταγματικού τόξου. Δεν ξέρω, απαντάει ο άλλος συνεταίρος. Ας το αποδείξουν. Καταδικάζουν τη βία από όπου και αν προέρχεται. Εδώ βεβαίως, πέραν της άθλιας μεταφοράς με το εμφυλιοπολεμικού κλίματος δηλώσεων νομοφροσύνης, πρώτη αντίδραση όφιλε να είναι ποιοι ερωτούν, ποιοι μου απευθύνουν το ερώτημα επιτέλους. Και η δεύτερη, η άρνηση δήλωσης νομοφροσύνης. Ένα μήνα μετά το θάνατο του Παύλου Φίσα, όπου το καταδικάζομεν τη βία αντικατέστησε πρόσκαιρα τη θεωρία των δύο άκρων, έχουμε ένα σύνολο πλέον ιδεολογικών, νομικών, ιστορικών και πολιτικών επιχειρημάτων που μας επιτρέπουν να μην καταδικάζουμε τη βία από όπου και αν προέρχεται. Το έγραψε πρώτος ο δικός μας, ο Μπάμπης, ο Γεωργούλας, στην εποχή. Ακολούθησαν γνωστοί νομικοί και συνταγματολόγοι. Όλοι πλέον γνωρίζουν ότι ο δικαιακός πολιτισμός δεν καταδικάζει αδιακρίτως τη βία. Δηλαδή κάνει διάκριση. Από το άρθρο 120 του Συντάγματος, παράγραφος 4, που καλεί τους πολίτες σε βία αντίδραση σε κάθε περίπτωση κατάλληλης του συντάγματος, μέχρι τον ποινικό κώδικα που επιτρέπει τη χρήση βίας σε ακατάσταση άμεσης άμυνας ή έκτακτης ανάγκης. Οφείλουμε λοιπόν να αποκαλύπτουμε παράλληλα και να καταδικάζουμε τη διασταλτική χρήση της βίας. Το γιαούρτωμα εξισώνεται με τη δολοφονία. Ο δε αντιμνημονιακός λόγος ποινικοποιείται και μετονομάζεται σε ρητορία της βίας, όπως μας είπε ο Χρύσανθος, που οπλίζει τα χέρια των δολοφόνων.
Πιστεύω τον καιρό, τον τελευταίο καιρό αναπτύσσεται με επιτυχία η συνηγορία του «Δεν καταδικάζομαι τη βία από όπου και αν προέρχεται», αποκτά εξαιρετικά μεγάλο λαϊκό ακροατήριο και συνένεση. Η συνηγορία αυτή νομίζω ότι αποκαθιστά το περιδικαίου λαϊκό αίτημα μιας κοινωνίας που υφίσταται όλο αυτόν τον καιρό τη μεγαλύτερη βία από τις μνημονιακές συγκυβερνήσεις. Βία κατά της ζωής και επιβίωσής του. Κατά δίκη της βίας μαζί με τους βιαστές προσβάλλει αυτό το περιδικαίου λαϊκό αίσθημα. Απ' την άλλη, η ένταξη στο συνταγματικό τόξο του Βενιζέλου είναι επίσης πολιτικά επιζήμια για το ΣΥΡΙΖΑ. Το τσουβάλιασμα τον ταυτίζει με αυτούς που καταπατούν καθημερινά όλες τις συνταγματικές επιταγές με τη μνημονιακή κυβερνητική βία και ανομία και τον εγκαθιστά φαρδιά πλατιά στο συστημικό κάδρο. Δηλαδή, όλα τα κόμματα είναι τα ίδια, όλοι οι πολιτικοί και οι πολιτικές τους. Ο ΣΥΡΙΖΑ αποστερείται έτσι ένα από τα βασικά του χαρακτηριστικά που του επιτρέπει να διαλέγεται με τη λαϊκή οργή και αγανάκτηση και να την πολιτικοποιεί. Την εγκαταλείπει, αν πράξει έτσι, στα χέρια της Χρυσής Αυγής για να ανατρέψει το φασισμό. Γι' αυτό ήταν χρήσιμη εκτός των άλλων η Χρυσή Αυγή στη Νέα Δημοκρατία, για να εγκλωβίζει λαϊκές μάζες στις οποίες εξ αντικειμένου έχει απεύθυνση ο ΣΥΡΙΖΑ. Μια ενδιαφέρουσα παρατήρηση εδώ. Στην επικοινωνιακή διαμάχη των τηλεοπτικών πάνελ, το ΚΚΕ μένει συνήθως στο απειρόβλητο, με εξαίρεση την αναφορά του Σαμαρά στη Νέα Υόρκη. Δεν του ζητούνται δηλώσεις νομοφροσύνης, καταδικάζομεν τη βία κτλ., διότι ως σοβαρό κόμμα καταδικάζει μονίμως τις συγκρούσεις διαδηλωτών αστυνομίας ως προβοκάτσιες και οι διαδηλωτές του ως περιφρορούμενοι σε άλλους χώρους και άλλες ώρες, διαδηλώνοντες δεν ενέχονται σε συγκρούσεις. Η παραχάραξη της ιστορίας. Βεβαίως, η θεωρία εδράζεται σε μια ιστορική παραχάραξη και την ιδεολογική της ηγεμονίας στη μετεμφυλιοπολεμική Ελλάδα. Πρόκειται προφανώς για την εξίσωση του φασισμού και του κομμουνισμού ως σώροπων απειλών κατά της δημοκρατίας και της ελευθερίας. Μέχρι τη δικτατορία των συνταγματαρχών ένας είναι ο κίνδυνος για τη δημοκρατία, ο κομμουνισμός. Μετά την πτώση της Χούντας, την ομοποίηση του Κομμουνιστικού Κόμματος, την πορεία και την ιστορία των κομμουνιστικών κομμάτων, την κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισμού, η αριστερά θεωρεί ότι κατέρευσε και η θεωρία των δύο άκρων και ότι οι θυσίες που πλήρωσε κατά τη Χούντα είχαν τουλάχιστον αυτή τη δικαίωση. Ο οραματικός στόχος του σοσιαλισμού θα επιτευχθεί με δημοκρατία και ελευθερία και θα είναι δημοκρατικός, αλλιώς δεν θα υπάρξει. Διακηρύσουν το ΚΚΕ εσωτερικού ο συνασπισμός και ο ΣΥΡΙΖΑ σε όλους τους τόνους. Αρκεί αυτό? Όχι. Γιατί η παραχάραξη έχει ιστορικό βάθος στην ταύτιση Χίτλερ και Στάλιν και αυτό το ιστορικό βάθος έχει σημερινή έκφραση και επιφάνεια στην Ευρώπη όπου ο κομμουνισμός ταυτίζεται με το φασισμό. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στη Γερμανία είναι αδίκημα να δηλώσεις ότι είσαι κομμουνιστής. Δεν πρέπει επίσης να ξεχνάμε τη διεύρυνση αυτής της παραχάραξης μετά την 11η Σεπτεμβρίου. Τα δύο άκρα ορίζουν ένα κέντρο εξορισμού γεωμετρικά, πολιτικά. Η θεωρία των δύο άκρων κατασκευάζει τον κεντρό χώρο. Είναι η μεγάλη ιδεολογική προσπάθεια του νεοφιλελευθερισμού σε όλη την Ευρώπη και των πολιτικών της εκφραστών, χριστιανοδημοκρατίας και σοσιαλδημοκρατίας, να εμφανιστούν ως οι δυνάμεις του κέντρου που εκφράζουν τους φιλήσυχους νοικοκυρέους. Πρόκειται για το πραγματικό άκρο, το εξτρεμιστικό κέντρο, όπως το ονομάζει ο Ταρί Καλή, το οποίο επιχειρεί την καταστολή της κίνησης της κοινωνίας. Η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ επιχειρούν ακριβώς αυτό στη χώρα μας, να καταστήλουν τους κοινωνικούς αγώνες, να τους χαρακτηρίσουν ως βία και ανομία και τον πολιτικό εκφραστή και το συμπαραστάτη αυτών των αγώνων να τον εμφανίσουν, εννοώ το ΣΥΡΙΖΑ, ως εξτρεμιστικό κέντρο και άκρο. Όμως, όπως ήδη είπα, η σημαντική λειτουργία της θεωρίας των δύο άκρων είναι η κατασκευή του νέου φόβου. Δηλαδή,
η υποβολή στην κοινωνία ενός μεγάλου κινδύνου αν ο ΣΥΡΙΖΑ πάρει την εξουσία, του εμφυλιοπολεμικού κινδύνου. Γι' αυτό εκτός των άλλων είναι χρήσιμη η Χρυσή Αυγή και δεν την πείραζε η Νέα Δημοκρατία ως μπαμπούλας του ΣΥΡΙΖΑ. Το ακροδεξιό επιτελείο του Σαμαρά γνωρίζει καλά ότι ο φόβος που κατασκευάστηκε εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ στις τελευταίες εκλογές δεν έχει εκλείψει, δεν έχει κοινωνικά ρίσματα. Η κοινωνία δεν φοβάται την έξοδο από την Ευρώπη και το ευρώ, διότι ο φόβος της επιβίωσης υπερκάλυψε τους άλλους δύο. Άρα χρειάζεται η κατασκευή ενός νέου φόβου για να εμφανιστεί στις επόμενες εκλογές και να αναχαιτήσει το ΣΥΡΙΖΑ. Το ενδιαφέρον σε αυτή την κατασκευή είναι ότι δεν μπορεί να εκφωνηθεί ρητά, αλλά διατρέχει την κοινωνία υπόρρητα. Και όσο η Χρυσή Αυγή ήταν στο απειρόβλητο, διωγγώνετο. Άκουσα πάρα πολλές φορές το καλοκαίρι, σε διάφορα μέρη που πήγα, την ανάλογη ερώτηση. Επειδή ως βουλευτής άγνωστος κόσμος με συναντούσε, με ρωτούσε, «Κύριε Φωτίου, εσείς δεν φοβάστε ότι αν βγει ο ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία θα έχουμε εμφύλιο?» Στην αρχή μου φάνηκε εντελώς αστεία η ερώτηση. Εμφύλιο γιατί, με τους κλασικούς όρους. Σιγά σιγά κατάλαβα ότι αυτό έτρεχε σε όλη την κοινωνία στη βάση του ότι θα έχουμε εμφύλιο, διότι η Χρυσή Αυγή και οι διασυνδέσεις της μέσα στο στρατό και στο κράτος θα επιτεθούν κατά της νόμιμης κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Πιστεύω ότι έχουμε καθήκον μας να αποκαλύψουμε αυτό, την κατασκευή αυτού του νέου φόβου, αντί να τον βάζουμε κάτω από το τραπέζι και να τον κρύβουμε. Και να απαντήσουμε επιθετικά ότι είμαστε οι μόνοι εγγυητές της δημοκρατίας σήμερα. Οι μόνοι που μπορούμε να εξαρθρώσουμε το φασισμό από τους κρατικούς και πολιτιακούς θεσμούς. Το φασισμό, το μόνο πραγματικό άκρο και κίνδυνο για τη δημοκρατία. Είμαστε οι μόνοι εγγυητές της δημοκρατίας, γιατί καθοριζόμαστε από δύο αξιωματικές αρχές που θέτει ο Μάρξ στο Μανιφέστο. Το προλεταριάτο δεν μπορεί να απελευθερωθεί το ίδιο αν δεν απελευθερώσει όλη την κοινωνία. Και δεύτερη αρχή. Βάζει τα συμφέροντα του όλου πάνω από τα συμφέροντα του μέρους. Γι' αυτό συγκροτούμε όντως το αντίπαλο δέος στον φιλελευθερισμό, τον καπιταλισμό και τον φασισμό. Είμαστε ο αντίπαλος κόσμος, το αντίπαλο άκρο. Και εδώ βέβαια το πρόβλημα είναι, έχουμε πολιτικό σχέδιο κατά της θεωρίας. Πιστεύω ότι θα πρέπει να το αναζητήσουμε σε τρεις τομείς. Πρώτον, την ανεπιφύλακτη υπεράσπιση των κοινωνικών συγκρούσεων και την επεξεργασία νέων μεθόδων και τρόπων ενίσχυσης και ανάπτυξής τους. Να περάσουμε από το πεδίο των πολιτικών εκφωνήσεων στο πεδίο της πολιτικής πρακτικής. Δεν αρκεί να εκφωνούμε ότι θα έρθει θερμό φθινόπωρο. Καμία προσχώρηση στο καταδικάζομεν τη βία από όπου και αν προέρχεται. Προσοχή στις εγγραφές στο συνταγματικό τόξο χωρίς λαϊκό κοινωνικό έρισμα και απέτηση. Να προβάλλουμε, να εξηγήσουμε τον αντίπαλο κόσμο, το αντίπαλο σύμπαν της αριστεράς, τα αξιακά μας προτάγματα, το όραμά μας για το σοσιαλισμό. Δεύτερον, να σχεδιάσουμε με σαφήνεια το μέτωπο ενάντια στο φασισμό και το ρατσισμό, τη διείσδυσή του στην κοινωνία, στις στοχογειτονιές και την νεολαία, τη διείσδυση της Χρυσής Αυγής στους κρατικούς και πολιτιακούς θεσμούς. Ο ρατσισμός, τον οποίον δεν τον αναδεικνύουμε, πιστεύω όπως οφείλουμε, ήταν το πρωταρχικό επίπεδο ανάπτυξης της Χρυσής Αυγής. Έχει μεγάλο ακροατήριο εξαιτίας του οξυμένου μεταναστευτικού προβλήματος. Έχει αυτή τη βάση, βρίσκει αυτή τη βάση. Πρέπει να έχουμε σχέδιο για το μεταναστευτικό ζήτημα και να το ανακοινώσουμε. Να το ανακοινώσουμε, να το διεκδικήσουμε, να το δημοσιοποιήσουμε στο ευρωπαϊκό επίπεδο, στα ταξίδια που κάνει ο Αλέξης Τσίπρας, σε επαφές μας με τα συγγενή κόμματα της αριστεράς. Πρέπει να είμαστε αμήλικτοι με το ρατσισμό. Ο Παύλος Φίτσας δεν ήταν ο πρώτος νεκρός. Προηγήθηκαν οι Λουκμάν, Μαουνάν, Μπαμπακάρ, η δική μας αριστερά. Δεν πρέπει
να τους ξεχνά και να μην τους αναφέρει. Η στάση μας δίπλα στους μετανάστες δεν είναι ανθρωπιστική, είναι ιδεολογική. Από την άλλη, τι πρέπει να κάνουμε ώστε να βοηθήσουμε στην κάθαρση των κρατικών θεσμών και τον αντιμετωπισμό του παρακράτους? Χρειαζόμαστε συντονισμένο σχέδιο κοινοβουλευτικών παρεμβάσεων, προσφυγών σε δικαστήρια, συλλογών συγκεκριμένων στοιχείων ενοχοποιητικών, με μεγάλες καμπάνιες για τη δημοκρατία. Να αποφύγουμε την εγγραφή μας στο συστημικό πολιτικό κάδρο που μας αποκόπτει από την οργή των λαϊκών στρωμάτων και τα παραδίδει στη Χρυσή Αυγή. Να κατανοήσουμε τις πολλαπλές εκφράσεις της νεολαίας που μπορεί να μην συνάδουν με την κουλτούρα της αριστεράς, όμως συγκροτούν μέτωπο στο φασισμό, όπως είναι οι σύνδεσμοι των οπαδών των ποδοσφαιρικών ομάδων ή οι hip-hop κινήσεις. Τρίτον, να εμπνεύσουμε θάρρος, ελπίδα, αλληλεγγύη. Να απαντήσουμε με σαφήνεια ότι έχουμε σχέδιο για την ανεργία και πού θα βρούμε τα χρήματα. Ότι έχουμε σχέδιο για τη φτώχεια. Να πολλαπλασιάσουμε τις δομές αλληλεγγύης. Να ακουμπήσουμε βιωματικά, σωματικά την τραγωδία κάθε οικογένειας. Να αποκτήσουμε πραγματικούς δεσμούς σε κάθε γειτονιά. Μόνο έτσι θα καταρρεύσει με πάταγο η θεωρία των δύο άκρων. Με αλληλεγγύη, αντίσταση για την ανατροπή. Σας ευχαριστώ.